Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι συνολικά είναι 8 τα άτομα τα οποία έχουν προσαχθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Ανάμεσά τους είναι και 2 αλλοδαποί. Μάλιστα ξέρω ότι στους αλλοδαπούς είναι και μία γαλίδα. Πρόκειται για άτομα του αντεξουσιαστικού χώρου, τα οποία ήταν μοιρασμένα σε όλες τις καταλήψεις και ήταν επιφορτισμένα με το να μένουν μέσα στις καταλήψεις τα βράδια, περιμένοντας πότε θα γίνουν επιχειρήσεις για να ειδοποιήσουν και να κάνουν γενικό κάλεσμα και στους υπόλοιπους αντιεξουσιαστές. Τώρα, έχουμε στη διάθεσή μας το Open κάποιες φωτογραφίες. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τις δείξουμε. Ναι. Τις δείχνουμε, μα έμεινε αυτή την ώρα. Πολύ ωραία. Είναι φωτογραφίες λοιπόν που έχει καταλήξει το Open. Και στην ουσία είναι φωτογραφίες από το εσωτερικό των καταλήψεων, ναι, και που δείχνουν τι προηγήθηκε για να μπορέσουν οι αστυνομικοί να μπουν μέσα στις καταλήψεις. Διότι σε ένα από τα κτίρια, όπως θα δείτε, άρχισαν και τους πέταγαν καρέκλες, κουβάντες με μπογιές, πυροσβεστήρες, ό,τι υπήρχε μέσα στο κτίριο. Και η κατάσταση που βρήκαν, νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικές φωτογραφίες για την κατάσταση που βρήκαν οι αστυνομικοί μέσα στα κατηγορημένα κτίρια. Διαρρηκτικά εργαλεία, είχαν στήσει ολόκληρους πάρκους που έμοιαζαν με πάρκους σιδηρουργείου, αλυσίδες, πυροσβεστήρες και γενικώς μια κατάσταση η οποία έδειξε ότι υπήρχε μέσα πολλή καταστροφή και γενικώς είναι αγνωστό πραγματικά τι έφτιαχναν εκεί μέσα και πώς τα χρησιμοποιούσαν. Πράγματι, μην είναι χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες που έχεις εξασφαλίσει από το εσωτερικό των τριών καταλήψεων. Και επειδή τώρα αναφέρομαι σε αυτό, θέλω να σας πω ότι, και να σας θυμίσω ότι στο προηγούμενο διάστημα είχαμε και κάποιες επιθέσεις στο αστυνομικό τμήμα της Ακροπόλεως, αν θυμάστε, όπου τότε οι αστυνομικοί ή στη θημερία που ήταν έξω από το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, όπου τότε οι αστυνομικοί είχαν παρατηρήσει ότι πολλοί από αυτούς που είχαν επιτεθεί μετά είχαν πει για να βρουν κάλυψη στα συγκεκριμένα κτίρια, στις συγκεκριμένες καταλήψεις. Τώρα, ό,τι έχει βρεθεί μέσα στις καταλήψεις, πρώτα θα σημανθεί, θα προσπαθήσουν οι αστυνομικοί από όσα σημεία μπορούν, γιατί όπως βλέπετε επικρατεί μέσα ένα χάος, έτσι. Ναι, ναι. Από όσα σημεία μπορούν να πάρουν αποτυπώματα και DNA, γιατί η διαδικασία, να ξέρετε ότι όσες καταλήψεις και αν έχουν πει μέσα σήμερα, δεν σταματάει μόνο ότι σφραγίζουμε, τελειώσαμε, παραδώσαμε στον ιδιοκτήτη. Υπάρχει μια παράλληλη έρευνα μετά που συνεχίζεται στα κλιματολογικά εργαστήρια. Λοιπόν, θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία και μετά θα παραδοθούν τα κτίρια στους ιδιοκτήτες, όπου επειδή άκουσα τη συζήτησή σας, θέλω και εγώ να σας πω αυτό το πράγμα, ότι η αστυνομία είναι ξεκάθαρη σε ορισμένα ζητήματα, δηλαδή, ναι, μεν κάνω επιχείρηση, μπαίνω μέσα, τα παραδίδω στους ιδιοκτήτες, αλλά από εκεί και πέρα οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δουν πώς θα τα διασφαλίσουν και πώς πια θα παραμείνουν στα χέρια τους. Γιατί δεν μπορεί η αστυνομία, όπως καταλαβαίνετε, σε τόσα κτίρια στην Αθήνα, ναι, να έχει και αστυνομικού αυτοκίνητα. Ο μόνος τρόπος να διασφαλιστούν αυτά τα κτίρια είναι να κατοικηθούν. Να μην είναι εγκαταλελειμμένα. Δεν ξέρω πώς θα τα διασφαλίσουν οι ιδιοκτήτες τους, είναι δικό τους θέμα. Μπορεί να μην μπορούν, ξέρεις, να τα συντηρήσουν και να τα παραχωρήσουν όπως έχουν κάνει άλλοι ιδιοκτήτες, στο χαμόγελο του παιδιού, σε κάποιες άλλες οργανώσεις που τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εμείς βλέπουμε υπαλλήλους του Δήμου στην Πανετολίου να μαζεύουν τα απομεινάρια της πρωινής σύγκρουσης που είχαμε με τους αντεξουσιαστές, να πετάνε διάφορα αντικείμενα στους αστυνομικούς. Τους αστυνομικούς να χρησιμοποιούν χημικά και βοβίδες κρότου λάμψης. Μίνα Καραμίτρου, σε ευχαριστούμε πολύ.